παρέμβαση ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση της διόρυγας της Κορίνθου εξήγηλε το πρωί του Σαββάτου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είχαμε επιδείνωση της κατάστασης και ένα διόρυγος που είχε από ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στο σημείο για να ενημερωθεί από κοντά για την τεχνική λύση για την αποκατάσταση του διάπλου της διόρυγας. Θα μεριμνήσουμε και θα μεριμνήσετε έτσι ώστε να περιορίσουμε στο ελάχιστο το χρονικό διάστημα που η διόρυγα θα είναι κλειστή. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενημερωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι για το τι πραγματικά συμβαίνει και ότι φέτος το καλοκαίρι δεν θα μπορούν να περνάμε από την διόρυγα, αλλά ό,τι γίνεται, γίνεται για το καλό του έργου και κυρίως για την ασφάλεια όσων θα χρησιμοποιήσουν στο μέλλον. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι τα έργα στη διόρυγα αποτελούν έναυσμα για την συνολικότερη αναβάθμιση της περιοχής, η οποία έχει αναπτυξιακή δυναμική, ενώ τόνισε πως η διόρυγα αποτελεί πάρα πολύ σημαντικό αξιοθέατο. Δείξαμε στον Πρωθυπουργό μαζί με την διοίκηση της διόρυγας και τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών, τον κ. Καραγιάννη, και τον διοικητή του Υπερταμείου, τον κύριο Δημητριάδη, το σχέδιο για την σύντομη, γρήγορη, όσο το δυνατόν γρηγορότερη αποκατάσταση των ζημιών που έχουν δημιουργηθεί από τις συνεχείς αποκολλήσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα στην διόρυγα Κορίνθου. Δεύτερος σταθμός του Πρωθυπουργού στην Κορινθία ήταν το Σπαθοβούνιο, που βρέθηκε σε καλλιέργειες που έχουν υποστεί ζημιές από τον Παγετό. Έχω ήδη ζητήσει και θα λάβει χώρα την Δευτέρα μία έκτακτη του εργάτου, του Υπουργείου Αμαθητικής και του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να δρομολογήσουμε τη διαδικασία για μία ακόμα έκτακτη οικονομική ενίσχυση του ΕΡΓΑ, έτσι ώστε όταν έχουμε την πλήρη εικόνα, θέλω να το τονίσω αυτό, θα πρέπει να έχουμε την πλήρη εικόνα. Εδώ πέρα μπορούμε ενδεχομένως να κάνουμε κάποιες προβλέψεις για την οικονομία, αλλά σε άλλες περιοχές είμαστε ακόμα αβέβαιοι για την έκταση της οικονομίας. Όταν έχουμε την πλήρη εικόνα, η καταγραφή να γίνει γρήγορα. Ο Πρωθυπουργός συνοδευόταν από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύλιο Λιβανό, και ενημερώθηκε διεξοδικά από τους παραγωγούς της περιοχής για το μέγεθος της ζημιάς στις καλλιέργειές τους. Εδώ μιλάμε για την πλήρη καταστροφή των διεθνών και των επιτραπέζιων σταθμιλιών. Τον επόμενο μήνα, που θα έχουν καρπίσει τα δέντρα μας και εδώ και στη Βόρεια Ελλάδα, θα γίνει αποτίμηση, οι αναγγελίες θα προχωρήσουν και στο πλαίσιο αυτό θα κοιτάξουμε να στηρίξουμε όποιον είχε και όποια επίπτωση είχε στο εισόδημά του και στη σοδιά του και στο εισόδημά του. Νωρίτερα, ο κ. Μητσοτάκης βρέθηκε σε βιομηχανική μονάδα της περιοχής, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Κορινθία τον συνόδευαν ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου και ο Δήμαρχος Κορινθίων. Η Κορινθία έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες. Η Κορινθία πρέπει να αξιοποιήσει αυτές τις δυνατότητες, που είναι δυνατότητες που μπορούν να προσφέρουν σε όλη τη χώρα. Χαίρομαι ειλικρινά γι' αυτό και χαίρομαι για το σχεδιασμό ο οποίος θα ακολουθήσει, είτε αφορά στην Κόρινθο, στον Ιστιμό, όπου το χρόνο το καλοκαίρι, όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός, θα κυκλοφορείται το κανάλι. Είχα την ευκαιρία βεβαίως να μιλήσω στον κύριο Πρωθυπουργό και να του θέσω και δύο θέματα πιο ειδικά που αφορούν τον Δήμο Κορινθίων, δηλαδή την εγγραφή στο κτηματολόγιο των μπαζωμάτων του Αγίου Νικολάου, για να μπορέσει μετά να γίνει η παραχώρηση στην κτηματική υπηρεσία και στον Δήμο για να τα αξιοποιήσουμε. Τον Πρωθυπουργό συνόδευαν ακόμη ο Υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Σταγαράς και η βουλευτής του νομού Μαριλένα Σουκουλή.